Αγαπητές συναδέλφισες, αγαπητοί συνάδελφοι, βγήκαμε από τη συνάντηση με τις Βρετανικές Αρχές, η οποία ήταν μια συνάντηση απρόκλητης έντασης από την πλευρά των Βρετανικών Αρχών, προσεγγίζοντας φοιτητές, φοιτήτριες και μέλη ΔΕΠ σαν κοινούς προβοκάτορες ή κοινούς εγκληματίες. Μέσα σε αυτή τη συνάντηση έντασης, στην ουσία μας ομολογήθηκε ότι το χθεσινό περιστατικό της μετατροπής της Πανεπιστημίου Πόλης σε πεδίο μάχης με δεκάδες δακρυγόνα και ένα νέφος δακρυγόνων να αιωρείται επί ώρες μέσα στο κάμπους του Απιθύτα, με ΜΑΤ και ασφαλίτες να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα μέσα στο κάμπους του Απιθύτα, έγινε εν αγνία των Βρετανικών Αρχών και χωρίς τη δική τους εντολή. Η δική μας πολιτική εκτίμηση είναι ότι προφανώς υπάρχει σχέδιο και το σχέδιο είναι ένα. Το σχέδιο είναι ένα σχέδιο συνεχούς αστυνομοκρατίας και καταστολής, γιατί η αστυνομοκρατία και καταστολή είναι βασικές προϋποθέσεις για να περπατήσει το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, ο νέος νόμος πλαίσιο ο οποίος αφαιρεί δικαιώματα από τους φοιτητές, ο νέος νόμος πλαίσιο ο οποίος μετατρέπει και διευκολύνει την επιχειρηματική δράση μέσα στο Απιθύτα σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό επίπεδο. Τους ξεκαθαρίζουμε ότι στο κλίμα αυτό αστυνομοκρατίας δεν θα μείνουμε απαθείς. Δεν φοβόμαστε, θα προασπιστούμε το δημόσιο, δωρεάν, δημοκρατικό πανεπιστήμιο με ανοιχτές, μαζικές, αγωνιστικές διαδικασίες. Καλούς αγώνες σε όλους!